Είχες ποτέ καμιά έτσι μεγάλη στιγμή πίεσης? Ου, η πλάκα ξέρεις ποια είναι, Πενελόπη, ότι έχουμε σχεδόν τα ίδια μετάλλια. Θα τα μετρήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα το πει. Έλα, εδώ. Αυτό όλο, πού θα παίξεις, τι κάνουμε ακριβώς εδώ? Τι είμαστε? Τι είμαστε? Τι είναι αυτή εδώ, τι θέλουμε? Καλησπέρα, είμαι ο Μίλτος. Καλησπέρα, είμαι ο Νάσος. Και αυτό είναι το 3 Moments. Τρεις στιγμές πίεσης με την Adidas. Θέλω να μου πεις, αν θυμάσαι, την πρώτη φορά που ένιωσες πίεση στην αθλητική σου καριέρα. Το 2018 στο Βερολίνο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τρέχω την προκριματική κούρσα, okay, δεν ήξερα ακριβώς τι γίνεται. Εγώ έκανα το ζέσταμά μου. Τώρα υπήρχαν εκεί πέρα πιο πριν press conference με τους ευρωπαϊκούς πρωταθλητές, ξέρω εγώ και αυτά. Εγώ δεν είχα ιδέα, εγώ απλά είχα πάει. Δεν είχες πάει σε φαβορί? Όχι. Όχι, ε. Όχι, δεν με ξέραν καν. Α, οκ. Okay. Πάμε στον τελικό. Εκεί λίγο που με δείχνανε λίγο και αυτά όλα, λίγο είχα κομπλάρει ελαφρώς. Αλλά προσπάθησα να είμαι λίγο ήρεμος και αυτά. Αυτό που με άγχωσε και με πίεσε εκείνη τη στιγμή ήταν όταν είχα βάλει τα χέρια στο βατήρα. Επειδή άγγιζε λίγο το χέρι μου τη γραμμή, μου έλεγε συνέχεια ο αφέντης, ξέρω εγώ, lane 3, πιο πίσω το χέρι σου, πιο πίσω το χέρι σου, και κατέληξε να είμαι έτσι, ξέρω εγώ, να μην χωράω. Okay. Γιατί εγώ δεν έβλεπα, μου λήγε πιο πίσω και συνεχώς μου λήγε πιο πίσω, που το λέω, καλά, ακόμα το αγγίζω, ξέρω εγώ. Και δεν ήξερα τότε να σηκώσω το χέρι να πω, άντε, πάμε ξανά. Τέλος πάντων, καθόμαστε και είχα ένα άγχος, δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μια πίεση εκείνη τη στιγμή. Είχα. Λέω τώρα, τι κάνω εδώ πέρα. Τέλος, καλό, όλα καλά, κέρδισα. Πρώτη φορά, ever. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ. Με έπιασε επιτόπου το κλάμα. Μικρό παιδάκι, εγώ τώρα 18 χρονών. 18 ήσουν. Ναι, 18. Just. 18 μισό. Έκλαιγα φουλ κι αυτά. Δεν είχα καταλάβει τίποτα τι γίνεται. Και ήταν πολύ όμορφη, γιατί νιώθω ότι ήταν το βάπτισμα, έτσι, η εκκίνηση του να ξεκινήσει κάτι όμορφο, ας πούμε. Πίσω εδώ. Ωραία, τώρα. Μετά από αυτά που άκουσες, λίγο ένα story time, μπορείς να μου πεις ποια είναι η δικιά σου δύσκολη στιγμή πίεσης? Ήταν το πρώτο μου ευρωπαϊκό και εκεί πέρα ήταν ο πρώτος μου αγώνας, μεγάλος, που πήγαινα και ήξερα ότι μπορώ να κερδίσω μετάλλιο. Γιατί είχα κάνει καλές επιδόσεις μέσα στη χρονιά, νομίζω ότι είχα τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ή την τρίτη. Και αυτό, πάμε εκεί και ήταν τεράστια διοργάνωση, πολύ οργανωμένα. Εγώ είχα αγχωθεί πάρα πολύ τις ημέρες πριν τον αγώνα, γιατί είχα τόσο πολύ πίεση που στον προκριματικό τα πήγα τέλεια, αλλά δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο προκριματικός. Ήταν λες και. Σαν μην έγινε ποτέ. Δεν ήμουν αυτός μου, κατάλαβες. Ναι, ότι... ναι, ναι, ναι. Ότι κάπως λες και ήμουν και λίγο τυχερός που έγινε. Έτσι. Και στον τελικό έκανα την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, 8-15. Πέρασα. Και στον τελικό ήταν ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Είχα αγχωθεί. Και φάνηκε μέσα στον αγώνα, γιατί τις πρώτες 4 προσπάθειες δεν μπορούσα να βρω ούτε βαλβίδα, ούτε να κάνω καλό άλμα. Τι είχες κάνει μέχρι την πέμπτη προσπάθεια? Είχα κάνει 8-0-0. Ωραία. Και ήμουνα τέταρτος, φίλε. Και κατάφερα να απαντήσω στην πέμπτη προσπάθεια. Έκανα 8-25. Πέρα την πρώτη θέση. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι αυτός ο αγώνας, αφού απάντησες, ήσουν τέταρτος εκτός μεταλλίων. Ναι. Δηλαδή εντελώς έξω. Και πήγες πέμπτο άλμα και το πήδηξες. Ήτανε, νομίζω από τότε, ήτανε όντως η πραγματική σου εκκίνηση, γιατί έτσι γίνανε όλα μετά. Έτσι, κάπως έτσι, ναι. Δεν ξέρω τι φάση. Πέμπτη έκτη προσπάθεια εκεί. Ναι. Θέλω να μου πεις από την περίοδο εκείνη, τη στιγμή του τελικού του Όρεγκον και μετά μέχρι το ευρωπαϊκό, θέλω να το ακούσω όλο. Δηλαδή, από την προπόνησή σου, από τη σκέψη σου, αυτές τις 30 μέρες, 40 μέρες, 20 μέρες, όσες θες μέρες να είναι. Το έχω. Αυτό θέλω δηλαδή να το ακούσω. Ωραία. Στο Oregon που λες, είχα βγει δεύτερος, ενώ είχα πάει σαν φαβορί. Και ήταν ο τίτλος που ήθελα να κερδίσω τότε για να τους έχω όλους. Και έχασα στην τελευταία προσπάθεια από έναν Κινέζο, τον Wang. Πολύ καλός αθλητής, το συμπαθώ. Και από εκεί και πέρα είχα θυμώσει τόσο πολύ. Ένιωθα έτσι πολύ άσχημα με τον εαυτό μου. Ξέρεις ότι ήταν η ευκαιρία μου και ότι δεν τα κατάφερα. Και ήξερα ότι σε ένα μήνα έχω το ευρωπαϊκό. Και προσπαθούσα έτσι να επανέλθω, τουλάχιστον να υπερασπιστώ τον τίτλο μου εκεί πέρα.
Ξεκινάει τέλος πάντων. Ήμουν στην πρώτη μέρα, πάντα το μήκος, πρώτη, δεύτερη μέρα. Και ξεκινάω πρώτη μέρα και είναι προκριματικός, ωραία. Και πάω στο προκριματικό και κάνω κάτι απίστευτα κακά άλματα. Δηλαδή, μιλάμε, ήμουν τραγικός, ρε. Έκανα, πρέπει να έκανα 7,60 το πρώτο άλμα. 7,60, ρε. Εγώ. 7,60. δεύτερο άλμα ήταν 7,80. Okay. Χρειάστηκε 3 προσπάθειες. Δεν ήταν καμία από τις προσπάθειες μου 8 μέτρα. Ήμουν χάλια. Και την άλλη μέρα ήταν ο τελικός. Και δεν ήξερα πού βρίσκομαι, τι πάω να κάνω. Και φτάνουμε στον τελικό. Και εκείνη τη μέρα ήρθε η επιφώτιση, δεν ξέρω. Ήμουν φοβερός εκείνη τη μέρα στον τελικό. Είναι από τους πιο clean αγώνες που έχω κάνει. Από τους πιο. Τους έριξα μισό μέτρο στους αντιπάλους μου. Ήμουν τόσο καλός. Και αυτό δεν ξέρω από πού ήρθε, κατάλαβες. Ήρθε από κάποια. Από, τον, από μέσα μου κάτι ήρθε, έβγαλα το θυμό μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Ξαφνικά έτσι. Ενώ νιώθεις χάλια. Σε μια μέρα μπορεί να αλλάξουν όλα. Μετά από αποτυχία. Μετά από αποτυχία. Okay. Αποτυχία για το Μίλτο επειδή πήρε σημαίνιο. Κατάλαβες. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχες μέχρι σήμερα. Άλλαξα συνοδό το 23 και ξεκινάμε με το Μίτσο, ξεκινάμε το Μάρτιο. Είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και κάναν αγώνα ακόμα για να το βρούμε και ο Νιούλιο είχε παγκόσμιο. Ναι. Και το παγκόσμιο ήταν και απευθείας πρόκριση για Ολυμπιάδα. Ήταν, ξέρεις, όλο αυτό η αλλαγή και αυτά πρέπει λίγο να προσαρμοστείς. Πήγαινε πολύ όμορφα και ομαλά, το ψάχναμε λίγο το ένα το άλλο, στίβαμε το μυαλό μας και αυτά. Χτυπάω πολύ σοβαρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Μήκος. Δεν έχω ξανανιώσει τόσο πόνο στη ζωή μου. Πού χτύπησες? Εδώ πέρα από δοκνημική. Στον Αστραγαλό. Ναι, ναι, ναι. Είχα χτυπήσει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έτρεχα στους γιατρούς, γύρισα. Είχα. Και στεναχωρήθηκα γιατί λέω. Μην χάσω το παγκόσμιο, ρε φίλε, λέω. Κάνουμε το. Περνάνε κάποιες μέρες. Έκανα λίγο αποθεραπεία, λίγο ενδυναμωσούλα, λίγο στην άμμο έκανα. Μόνο με τις μύτες, μόνο με τη φτέρνα, λίγο έξω, λίγο μέσα. Αυτά που μου λέγανε τέλος πάντων, ισορροπίες τέτοια, ό,τι μπορούσα. Ξέρεις, για να. Ξανανιώσω λίγο το πόδι μου γεμάτο, γιατί το νιώσα σαν κενό. Δηλαδή περπάταγα και από το σοκ ήταν σαν να μην το είχα το πόδι μου. Ναι. Πάμε στον αγώνα στα δρόμια. Γίνεται ένα λάθος μέσα στην κούρσα και ήταν ο τελευταίος αγώνας αυτός. Και γράφεται 11-03. Ναι. 11-02, κάτι τέτοιο. Και λέω: ωραία, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν πρόκειται κανένας να κάνει στον κόσμο αυτή την επίδοση. Αλλά ξέρεις, ήταν αυτή η αμφιβολία το ότι. Έχουν τρέξει και άλλη μια φορά στη ζωή τους κάτω 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις, αγώνας είναι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις, ακριβώς αγώνας είναι. Τέλος πάντων, πάμε στο παγκόσμιο, στον προκριματικό. Και εκεί λέω. Δηλαδή, θυμάμαι να του λέω του Δημήτρη. Εντάξει, του λέω κρίμα. Θα είμαστε πολύ μπροστά. Ναι, δηλαδή. Το αισθάνεσαι, δεν ξέρω, αλλά το κρατάς εδώ. Φαντάσου, κάναμε 10-93. Και είχε μείον ένα ακόμα κάτι κόντρα. Είχε πολύ κόντρα, ναι. Okay. Και μας είχαν δώσει και άκυρη. Αυτό θα ήταν. Μπορεί να ήταν παγκόσμιο ρεκόρ αν είχες. Ναι, πιστεύω πως θα ήταν οριακά σίγουρα παγκόσμιο ρεκόρ. 3 moments. 1-5. Go. Οκ. Ουπς. Ωραία, Μίλτο, θέλω να μου πεις άλλη μια στιγμή πίεσης. Πέρυσι στη Βουδαπέστη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επίσης και εκεί πήγαμε πίεση, γιατί ήταν ο μόνος τίτλος που με έλειπε. Ήθελα να κερδίσω. Είχα μια πίεση με τον εαυτό μου πιο πολύ. Ναι. Γιατί ήθελα να κερδίσω όλους τους τίτλους από μια φορά τουλάχιστον. Και εκεί ήταν αυτό που μου έλειπε, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε στον προκριματικό και έρχεται ο Τζαμαϊκανός και κάνει 8.54 στον προκριματικό. Ποιος ήτανε? Ο Πίνοκ. Ο Wayne Πίνοκ. Okay. Πολύ καλός αθλητής. Ήταν και φέτος πολύ δυνατός αντίπαλος. Τέλος πάντων. Και κάνει 8.54, ενώ περίπου ήξερα πόσο καλά είναι οι άλλοι, γιατί τους είχα πετύχει στους αγώνες κλπ. Ήξερα ότι με 8.40 ήξερα ότι θα κερδίσω. Σε ξάφνιασε όμως αυτός. Με ξάφνιασε. Μέχρι ναι. Τότε ήξερα ότι όποιος κάνει 8.40 κερδίζει αυτόν τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Και πάει και κάνει 8.54. Και με ξάφνιασε 8.54. Αλλά τελειώνοντας τον αγώνα, γύρισα ας πούμε, στο ξενοδοχείο, πέρασε λίγο η μέρα κλπ. Και ήμουν φουλ συγκεντρωμένος για τον αγώνα, αγχωμένος πάντα. Την ίδια μέρα, μετά τον προκριματικό. Αυτό μπορεί να ήταν και την επόμενη, είχε περάσει λίγο χρόνο. Δεν θυμάμαι ακριβώς, okay. Να σου πω. Και έτσι, πως ήμουν έτσι συγκεντρωμένος, σου λέω: έκανε λάθος που έκανε 8.54 στον προκριματικό. Έκανε λάθος, μου έδειξε πόσο μπορεί να κάνει.
Και πήγα κι εγώ και έκανα 8.50 κι εγώ και μετά 8.52 και το κέρδισα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Πήγε και τα έδωσε όλα και... Αλλά μου έδειξε αυτό, ότι τι μπορεί να κάνει και ήταν λάθος. Ποιο είναι το limit του. Ναι, αν με ξάφνιαζε στο τελικό με αυτό το άλμα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ναι, ίσως. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το διάφανο. Θυμόμαι έτσι ένα τέταρτη, φύγαμε. Και εσύ μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι είσαι γίνει αρκετά γνωστός σε πολύ κόσμο, γιατί ήσουν πάρα πολύ καλός και έκανες παγκόσμιο ρεκόρ προφανώς. Θέλω να μου πεις πώς το διαχειρίστηκες και πώς, έτσι, πώς την εμπειρία σου μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες. Με τον κόσμο πιο πολύ και ξέρεις, με την αγάπη του κόσμου αυτό. Κοίτα, θα σου πω. Στην Ολυμπιάδα αρχικά μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι μέχρι εκεί και πάντα έσκυβα το κεφάλι και ξέρεις, απλά δούλευα. Μετά όταν τερματίσαμε και με ρωτούσε ο κόσμος πώς το κάνεις, τι είναι αυτό. Ξέρεις, δεν το ξέραν αυτό το αγώνισμα, δεν το είχαν ξαναδεί. Δεν ξέραν ότι υπήρχε ένας τυφλός αθλητής τρέχει με τον σύνοδό του και τον οδηγεί από την αρχή μέχρι το τέλος της κούρσας. Δεν ήξερε καν πώς είναι όλο αυτό. Το εξηγούσα ή π.χ. μου λέγανε πάρα πολλά παιδάκια, το δοκιμάσω στο σχολείο. Ήτανε πολύ όμορφο και ιδιαίτερο για μένα. Ναι. Ο κόσμος πλέον πιστεύω ότι αντιμετώπιζε και διαφορετικά την αναπηρία σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα υπάρχει και ένα άγχος όταν ο κόσμος σε ξέρει και λέει «Ωραία, έλα, Νάσο, σε περιμένουμε για το επόμενο χρυσό». Ξέρεις, το ακούς αυτό. Ναι, το ακούς. Ναι, δηλαδή, άντε, πότε είναι ο επόμενος αγώνας, άντε, αντέφυγες για το επόμενο χρυσό. Το δίνεις. Ευχαριστώ. Αυτό θέλω... το έχουμε σε βίντεο αυτό.